Well, you asked for this. Αυτό που μόλις ακούσατε ήταν το γνωστό τραγούδι του Rick Astley με όνομα Never Gonna Give You Up. Το συγκεκριμένο κομμάτι αποτελεί ίσως το παλαιότερο μουσικό μιμ. Δεν έχει να κάνει τόσο με τη μουσική ακριβώς, αν και το στυλ και η αισθητική του κομματιού είναι πάρα πολύ μίμη για τις μέρες μας. Δεν ξέρω πώς θα κρατήσω σοβαρό σε αυτό το βίντεο. Αυτό το κομμάτι ήταν το ανάλογο του σημερινού clickbait. Σε δελεάζανε με ένα ωραίο όνομα για κάποιο άρθρο ή κάποιες εικόνες ή κάποιο βίντεο και όταν πάταγες πάνω στο link απλά σου πεταγόταν ο Rick με την κλασική ατάκα. Το φαινόμενο ήταν τόσο συχνό που πήρε το δικό του όνομα και λέγεται Rickroll. Και σας το έχω κάνει ήδη δύο φορές αυτό το βίντεο. Αυτό ήταν ίσως το πρώτο παράδειγμα που μουσική χρησιμοποιήθηκε για μιμ σκοπούς τη μοντέρνα εποχή. Αλλά ας περάσουμε σε κάτι πιο άμεσα συνδεδεμένο με τη μουσική. Βαϊόλα jokes. Α, ah, ναι, η βιόλα. Ένα τόσο ωραίο όργανο και το punchline σε πάρα μα πάρα πολλά μουσικά αστεία. Λογικά αυτή τη στιγμή στις οθόνες σας θα βλέπετε μερικά από αυτά τα αστεία. The Viola is useless. Αυτή είναι η ουσία, αλλά από πού βγήκε αυτό το μουσικό μήνυμα. Βλέπετε στην κλασική περίοδο της μουσικής, όταν συνέχεια γραφόταν μουσική για κλασικές ορχήστρες από τον Haydn και από όλους αυτούς τους μεγάλους συνθέτες που ξέρετε μάλλον, η βιόλα χρησιμοποιούταν πάντα για να ντουμπλάρει ή για να παίξει ακριβώς το ίδιο πράγμα με το βιολεντσέλο. Πριν την ανακάλυψη του μικροφόνου αυτό ήταν αρκετά χρήσιμο, μιας και γέμιζε τον ήχο της ορχήστρας. Γιατί η βιόλα δεν είναι ούτε τόσο ψηλή όσο ένα βιολί, αλλά ούτε τόσο χαμηλή όσο το βιολεντσέλο ή το κοντραμπάσο. Μετά την ανακάλυψη του μικροφώνου όμως τα πράγματα άλλαξαν πάρα πολύ στον κόσμο, γενικά στον κόσμο της μουσικής και η βιόλα έγινε ξαφνικά άχρηστη. Αλλά το αστείο στην υπόθεση είναι ότι η βιόλα ακόμα και στα παλαιότερα χρόνια ήταν ένα όργανο για άχρηστους. Από όσο έχω ακούσει από έναν καθηγητή μου και από όσο έχω διαβάσει όσοι δεν ήταν αρκετά καλοί βιολονιστές, δηλαδή αυτοί που παίζουν βιολί, ναι αυτός είναι ο σωστός όρος, γινόντουσαν βιολιστέ. Στι μέρε μα όμω η βιόλα έχει κάνει redeem τον εαυτό τη αρκετά. Είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι σε πολλέ folk μουσικέ ανά τον κόσμο. Και εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ ο ήχο τη. Έχει αυτό το τέλειο midrange που είναι πάρα πολύ συναισθηματικό. Οπότε happy ending για τη βιόλα τελικά. Το τελευταίο meme που θέλω να αναλύσω για τώρα είναι. Well, είναι. Προειδοποίηση για όλους εσάς που δεν ξέρετε αυτό το meme, από τη στιγμή που θα σας εξηγήσω την κατάσταση και από τη στιγμή που θα το ακούσετε, θα το ακούτε παντού. Δεν θα μπορείτε να το αγνοήσετε. Οπότε ναι, σας προειδοποίησα. <Κι> Αγαπητοί φίλοι και φίλες, αυτό που μόλις ακούσατε ήταν το The Leak". <Κι> Αυτή η μία φράση έχει χρησιμοποιηθεί τόσε φορέ στη μουσική. Αυτή η μία χαζή μικρή φράση έχει μια τεράστια σημασία αυτέ τι μέρε, μπορώ να πω. Στην ουσία, όπω έχει πει ο Άνταμ Νίλι, it's a symboleth. Δηλαδή είναι σαν κώδικα, σαν rite of passage. Αυτοί που ξέρουν αυτή τη φράση και αυτό το meme είναι μέρος μιας ομάδας. Είναι μέρος μιας jazz κουλτούρας στην ουσία αλλά αρκετά μετασυναισθηματικά και ας περάσουμε στην εξήγηση αυτού του μιμ και από πού προήλθε. Κάποιο κάπου πριν μερικά χρόνια ανακάλυψε ότι αυτή η συγκεκριμένη φράση ήταν πάρα πολύ συχνή στου αυτοσχεδιασμού των jazz μουσικών. Και αυτό ο κάποιο αποφάσισε να κάνει ένα compilation video από όλα τα παραδείγματα μουσικών που χρησιμοποιούσαν αυτή τη φράση και το ανέβασε στο YouTube με το όνομα The Leak. Αυτό το βίντεο έγινε viral ειδικά στι jazz κοινότητε και από τότε γεννήθηκε αυτό το meme. Αυτό το meme είναι στην ουσία το inside joke των jazz μουσικών. Μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε στους αυτοσχεδιασμούς μας κάποια στιγμή για να κάνουμε τον κόσμο από κάτω να γελάσει και για να τους δείξουμε ότι «Έι, hey, το ξέρω κι εγώ αυτό, είμαι μέρος αυτής της ομάδας που είσαι εσύ, με ενδιαφέρουν τα ίδια πράγματα που ενδιαφέρουν εσένα». Προσωπικά είναι το αγαπημένο μου meme γιατί είναι πάρα πολύ expressive. Μου δίνει τη δυνατότητα να εκφράσω πάρα πολλά πράγματα μόνο και μόνο απλά παίζοντάς το ή περνώντα το σε μία σύνθεσή μου ή σε έναν αυτοσχεδιασμό μου. Ελπίζω να ευχαριστηθήκατε αυτή τη διαδρομή μέσα από μερικά musical memes, και θα σα δω την επόμενη φορά. Σα ευχαριστώ πολύ και να προσέχετε.